πράγμα. Είναι κάποιο. Τόσο στι προπονήσει όσο και στου αγώνε οι οποίοι αυτή τη στιγμή στην ουσία έχουν ανασταλεί όλοι πλην των πανελληνίων πρωταθλημάτων που και αυτά διεξάγονται έτσι με πολύ αυστηρό πρωτόκολλο, χωρί θεατέ κλπ. Είμαστε λοιπόν σε μια φάση να την έλεγα ανασυγκρότηση. Προσπαθούμε να επανακάμψουν από 1,5-2 σχεδόν χρόνια που ταλαιπωρούμαστε όπως και όλος ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Εμείς λίγο περισσότερο όπως προανέφερα. Εσείς, αν θυμάμαι καλά, 1,5 χρόνο δεν μπορούσατε να κάνετε στο χώρο. Στην πραγματικότητα είχαμε σταματήσει τελείως τις προπονήσεις. Γίνονται κάποιες προσπάθειες όσο χαλάρουν τα μέτρα κάποια στιγμή. Ναι, να γίνει. Με το πρωτόκολλο κάθε φορά της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, οι αθλητές να κάνουν έστω κάποια αθλήματα σε ανοιχτό χώρο, κάποιες μάλλον προπονήσεις σε ανοιχτό χώρο, εστίβο, τρέξιμο, ίσα ίσα να διατηρούνται σε μια αξιοπρεπή κατάσταση μέχρι να δοθεί, η άδεια το... να μπορούν να μπουν μέσα στο τατάμι και θυμίσω, να αθληθούν. Ναι, να θυμίσω πάλι για όπως, ότι έχουμε τους υπεύθυνους του τμήματος τζούντο του Πανιωνίου μας, που είναι ο Σταύρος Κατσούτης και ο Γιώργος Φαγγελάκης. Γιώργο, να μου πεις τώρα εσύ, τι με τα παιδιά και με το τμήμα, πώς το πήραν και οι αθλητές. Από ό,τι έχω μάθει, έχουμε ακόμα παιδιά, δεν είχαμε αποχωρήσεις, κάναν υπομονή. Τους είχε στείλει και πρόγραμμα προπόνησης φυσικής κατάστασης και... Κάνα κάποια προπόνηση εκτός όσο μπορούσαμε για να είναι κάποια παιδιά βασικά που αγωνίζονται αγωνιστικά παιδιά, αθλητές. Να δεν έγιναν έτσι Όχι, δεν έχουν γίνει. Ξεκινήσανε ποτέ πριν από μερικούς μήνες τα πρώτα. Ναι, ξεκινήσαν πριν από το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι ξεκινήσαν δειλά-δειλά το εφηβικό. Πρωτάθλημα, είχαμε σταματήσει από το Φεβρουάριο του 20. Στην ουσία δεν χαθήκανε πανελλήνια, στην ουσία, απλώς ήταν 1,5 χρόνος γιατί ήταν από το Φεβρουάριο του 20 το Νοέμβριο του 21. Ας πούμε, με βάση γίνανε αυτή... Έγιναν κάποια πρωταθλήματα. Βέβαια. Λοιπόν, πες μας εσύ, Γιώργο. Το πρώτο δε πρωτάθλημα που έγινε, συγγνώμη, για το καλοκαίρι, το εφηβικό. Ναι. Δεν είχαμε συμμετοχή πολύ, παίξαν δύο άτομα. Από εμάς και λόγω των όλων καταστάσεων και λόγω του ότι ήταν το πρώτο πρωτάθλημα και δεν είχαν προπονηθεί τα παιδιά γιατί δεν φτάνει μόνο η φυσική κατάσταση και το τρέξιμο ή κάποια βάρη σε εισαγωγικά γιατί η ηλικία δεν το επιτρέπει να αθλήσει με βάρη. Είναι ακόμα εφηβική ηλικία που ναι με θέλει αλλά όχι τόσο πολύ με ειδικές προπονήσεις, αλλά το τζούντο με τις ασκήσεις τεχνικής, με την τακτική, με την πολύ ωραία προπόνηση και τις πολύ ωραίες τεχνικές και κατευθύνσεις από τους προπονητές δεν γίνεται. Οπότε τον Ιούλιο ήταν γενικά ένα πρωτάθλημα πολύ δειλό. Παρ' όλα αυτά είχαμε επιτυχία με το Κοντοκώστα τον Νίκο, βγήκε τρίτος πανελλήνιων νίκης. Σε ποια κατηγορία? Στα 50 κιλά εφήβων. Στη μικρή κατηγορία των εφήβων. Υπάρχουν και δύο κατηγορίες. Ξεκινάει από τα 50 και φτάνει στα. Η μικρή εννοείς, η ελαφριά. Ναι, εννοώ μικρή ελαφριά, όχι ηλικιακά. Είναι εφηβική που λέμε. Να πούμε ότι το εφηβικό, να πούμε και κάποια πράγματα για όποιον ενδιαφέρεται να δει και την εκπομπή, ότι είναι διαφορετικά από τα ομαδικά αθλήματα. Η εφηβή είναι από. Οι έφηβοι είναι μαθητές στην ουσία τρίτης γυμνασίου, πρώτης λυκείου και δευτέρας λυκείου. Είναι αυτές οι ηλικίες. Μέχρι τα 16 δηλαδή. Μέχρι τα 16. Από 15 δειλά, 14-15 μέχρι τα. Είναι ημερολογιακά. Μετά, οι επόμενες ηλικίες, η ηλικιακή κατηγορία πριν τους άντρες είναι οι νέοι άντρες. Οι νέοι άντρες, μπράβο, ναι. Οι νέοι άντρες. Σε σχολικά χρόνια θα το λέγαμε είναι τρίτη λυκείου που εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα για όλους λόγους των μαθημάτων και μετά στο πρώτο έτος του Πανεπιστημίου, τελευταία χρονιά που μπορούν να κατεβούν σαν νέοι άντρες. Οι νέες γυναίκες. Οι νέες γυναίκες, ναι. Θα μου πεις τώρα και εσύ, γιατί εσύ είχαμε και την κόρη, τώρα έχουμε το γιο. Πώς είναι τα πράγματα τώρα εκεί στο τμήμα με τα παιδιά? Τώρα προσπαθούμε να αναγεννηθούμε. Στην ουσία προσπαθούμε να αναγεννηθούμε. Γιατί κάποια μεγαλώσανε, να πούμε ότι και το τμήμα τζούντο, όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, είναι και η τρίτη ηλικία που είναι και τα μαθήματα και ήταν η πιο δύσκολη κατάσταση τώρα. Ναι. Και τα λοιπά. Δεν έχουμε τόσο μεγάλη για να συνεχιστεί. Όχι, δεν το αγαπάνε τα παιδιά. Ναι. Των πραγμάτων και λόγω και των καταστάσεων τώρα, κάποια παιδιά σταματήσανε στην περίοδο του Πανεπιστημίου και. Σταματάνε. Δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Κοίτα, Χρήστο, βασικά το θέμα με το τζούντο. Ναι, με φυτόρια. Το θέμα με το τζούντο είναι πολύ δύσκολο στο να κρατηθεί το παιδί, γιατί είναι ένα επίπονο άθλημα και χρειάζεται
δυνάμεις πολλές και ώρες για να μπορείς να αθληθεί. Οπότε στην ουσία. Και μοναχικό, βέβαια. Έτσι, και μοναχικό, εντάξει. Είναι ανταγωνιστικό. Μοναχικό για να συμπράβει ανταγωνιστικό, γιατί στην ουσία ομαδικό είναι άμα παίζεις για την πλάκα σου ή κάνεις την προπονησή σου, γιατί είναι πολλά άτομα. Εντάξει, αλλάζεις τα αυτά. Αλλά στην ουσία όταν ανεβαίνεις, ναι, είναι πολύ μοναχικό, γιατί πρέπει να κάνεις πολύ ωραίες ώρες και μόνο σου και πειθαρχία και αυτά. Οπότε είναι δύσκολο, όπως το καταλαβαίνεις, μεγαλώνοντας από κάποια ηλικία να συνεχίσεις. Οπότε, πόσα παιδιά έχουμε τώρα? Οπότε αναγκαστικά είναι 40 πλάσι, είναι πολύ λίγα. Ο Πανιώνιος βασικά θέλω να πω ότι... Έχουμε φτάσει και είχαμε φτάσει μια περίοδο... Ο Πανιώνιος είναι για να πηγαίνει 100 πλάσι και 150 πλάσι. Όχι, αυτά που λέμε είναι... Δεν τα συζητάμε καν για αυτά τα νούμερα. Απλώς είναι... Να μιλήσουμε ότι τα παιδιά που αναφερόμαστε στο τμήμα, αναφερόμαστε... Αγόρια και κορίτσια, έτσι. Ναι. Να φανταστείς μόνο ότι στα επίπεδα προ-κορονοϊού τουλάχιστον ήταν γύρω στα 90 όχι, αλλά τουλάχιστον ήταν 20-30 παιδιά περισσότερα και μιλάμε για 1,5 χρόνο. Δεν μιλάμε για 5 χρόνια ή 4. Ναι. Έτσι, γιατί αν μιλήσουμε για 5 χρόνια πριν, θα μιλάγαμε για 100 πλάσι, 100 άτομα, 90 άτομα. Ναι. Και αν μιλούσαμε για 8 ή 9, θα μου πεις γιατί προχωρώντας τα χρόνια μειώνεται αντί να αυξάνεται. Αυτό είναι μια αναγκαίο κακό, αλλά βέβαια στο δικό μας άθλημα ήταν αναγκαίο κακό στον Πανιώνιο, γιατί φταίγαν και άλλοι παράγοντες, τους οποίους δεν υπάρχει, δεν ξέρω, δεν υπάρχει λόγος να αναπτύξουμε τώρα. Ότι θα μιλήσουμε ναι, το δικό μου είναι. Ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ θέλω να πούμε τώρα για τη λειτουργία του τμήματος, για να δώσουμε και την έτσι, πιο θετική νότα. Να πούμε καταρχήν ότι οι προπονήσεις γίνονται κάθε απόγευμα, από τις 6 μέχρι τις 10. Και έχουμε σημαντική βελτίωση στις υποδομές. Είμαστε κάτω από τη θύρα 2, δεν είναι, ή 3. Κάτω από τη θύρα 2. 3. Κάτω από τη θύρα 3 του Πανιωνίου. Λοιπόν, και να μας πεις λίγο για τις βελτιώσεις που έχουμε, διότι είχαμε κάποια προβλήματα υποδομών, στεγανοποίησης κτλ. Λοιπόν, που σιγά σιγά τα καλύπτουν. Να πω εδώ λοιπόν ότι το τμήμα αυτό της Κερκίδας που ανήκει στο ευρύτερο τμήμα του γηπέδου, στο οποίο αυτή τη στιγμή εκτελούνται εργασίες. Εργασίες στεγανοποίησης. Με ένα κονδύλι πόσο μεγάλο. Ήταν νομίζω γύρω στους 500-600 χιλιάδες, αν πολύ μεγάλο κόστος, το οποίο προέρχεται από χρηματοδότηση της περιφέρειας προς το Δήμο Νέας Μύρνης. Με σημαδόμενο την περιφέρεια και το Δήμο που είναι δημοτικό, θα το δικό μας να επιθυμίσουμε σε όλους. Και ως εκ τούτου μπορούσε να επαχθεί σε αυτό το πρόγραμμα και να λάβει την επιχορήγηση. Που εμέσως ωφελεί φυσικά τον Πανιώνιο που είναι ο χρήστης των εγκαταστάσεων. Και τα τμήματα που είναι κάτω από τις κερκίδες, όπως η ενόργανη, το τζούτο κτλ. Ο στίβος που έχουμε και εδώ. Ακριβώς. Σε αυτά τα τμήματα έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια, όχι μόνο στο δικό μας, για βελτίωση των υποδομών. Αρχής γενομένης και με αφετηρία τη στεγανοποίηση που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Εξ όσων γνωρίζουμε, το έργο υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, αλλά έχει. Από όσο γνωρίζω, πάρει κάποια παράταση προκειμένου να υλοποιηθούν. Να πούμε ότι είχαν ξεκινήσει εργασίες που τις βλέπαμε και εμείς από το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Αναμένουμε την ολοκλήρωση. Εσείς βέβαια έχετε κάνει κάποιες ουσιαστικές βελτιώσεις. Εμείς είχαμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια και επειδή το έργο της περιφέρειας ήταν κάτι το οποίο ακούγαμε αρκετό διάστημα, αλλά κάπου. Σε κάποια γρανάζια. Τα συνήθη γρανάζια παρενέβαιναν και μπλόκαραν την εξέλιξή του. Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του συλλόγου, οι οποίες οικονομικά έχουν τους περιορισμούς τους. Και να πούμε του τμήματος βασικά. Και του τμήματος, όλοι τις γνωρίζουν. Είχαμε κάνει κάποιες βελτιώσεις στο χώρο ώστε να προστατεύσουμε και την υποδομή, τα στρώματα και όλα αυτά. Τα στρώματα να πούμε. Κυρίως την ασφάλεια. Που είναι μεγάλο το κόστος. Πώς λέγονται τα στρώματα? Τα τάμι. Τα τάμι. Ούτως ώστε τουλάχιστον να μπορέσουμε να στεγανοποιήσουμε λίγο το χώρο, να μην βρέχεται, να είναι ασφαλέστερος και πιο κατάλληλος για τους αθλητές. Αυτό. Σε ένα μεγάλο βαθμό έχει επιτευχθεί. Έχουμε διάφορα σχέδια στο μυαλό μας για πολύ καλύτερη υλοποίηση κάποιων βελτιώσεων, οι οποίες όμως προϋποθέτουν οπωσδήποτε την ολοκλήρωση του έργου, γιατί δεν μπορεί να γίνει κανένα έργο ουσιαστικής και εις βάθος βελτίωσης, ούτε κάποιος χορηγός, ούτε κάποια χρηματοδότηση, αν δεν εξασφαλιστεί η πλήρη στεγανότητα του χώρου. Γιατί οποιοδήποτε έργο, ακόμα και αν λαμβάναμε τώρα μια χορηγία ή μια βοήθεια, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Όσο ακόμα δεν έχει πλήρως στεγανοποιηθεί με το πέρας των εργασιών τη τροφή. Μπορούμε να μάθουμε να πούμε ότι στην πορεία μπορούμε να μάθουμε με κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται από το Δήμο
Τι χρονική διάρκεια έχει αυτή η παράταση και θέλουμε να ελπίζουμε ότι σε κάποιους μήνες θα ολοκληρωθεί. Θα ολοκληρωθεί και από εκεί και πέρα θα μπουν οι βάσεις για κάτι. Θα μπουν οι βάσεις να ανεβούμε και. Ακριβώς. Κοίτα, πάνω σε αυτό τώρα που γίνεται είναι πολύ πολύ σπουδαίο. Είναι ουσία. Γιατί στην ουσία ήταν ένα εμπόδιο όλα αυτά τα χρόνια στο να φτάσει ο Πανιώνιος να μιλάμε τώρα για 100 άτομα και έτσι. 150-130. Ναι, δηλαδή, ναι, που δεν είναι προβλημένο. Δηλαδή, εγώ επειδή έχω ζήσει όλες αυτές τις καταστάσεις και ο Σταύρος και ο Σταύρος. Κοίτα, άμα δεν υπήρχε ο κορονοϊός, θα μιλούσαμε τώρα για ένα 70 στάνταρ ατόμων. Που δεν θα... Να πούμε ότι από ποια ηλικία μπορούν να ξεκινήσουν τα παιδιά να έρχονται. Εντάξει, βασικά. Μιλάμε σαν παιχνίδι, έτσι. Να πούμε τη φιλοσοφία και να πούμε τον τζούτο. Κοίτα. Ο δρόμος ευγένεια. Δρόμος ευγένεια. Η φιλοσοφία μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδάκι. Σε 7 χρονών μπορεί ένα παιδάκι να ξεκινήσει. Ναι, και πιο νωρίς. Βασικά, ένα παιδάκι 5 χρονών είναι σε επίπεδα που μπορεί να ξεκινήσει. Με την παιχνιώδη ομορφή και τα λοιπά. Υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα παιδιά που έχουν ξεκινήσει και από 4,5 και από 4. Ναι. Σπάνιο αυτό, ναι. Εντάξει, αλλά γίνεται. Εντάξει, υπήρχε μια περίοδο. Να πούμε ότι αποκτάς με την εκγύμναση έλεγχο του σώματός σου. Αποκτάς. Ναι, δηλαδή. Γυμνάζεσαι. Είναι κάτι σαν παράλληλο με την ενόργανη, γιατί γυμνάζεσαι στην ουσία. Κάνεις γυμναστική, δηλαδή. Είναι η προπόνηση, βέβαια, ο προπονητής είναι αργότερος. Εγώ θα πω αυτό που έχω δει όλα αυτά τα χρόνια. Ότι... Γιατί έχεις την κόρη και τώρα έχεις το γιο, ναι. Βέβαια. Είναι τόσο όμορφο το παιχνίδι που γίνεται πάνω στα στρώματα που τα περισσότερα παιδιά ξετρελαίνονται επειδή το αντιμετωπίζουν ακριβώς ως παιχνίδι. Ως παιχνίδι. Βαρελάκια, κατακόρυφα, κυβιστήσεις. Κυβιστήσεις με μπάλες, με στρώματα. Με... Ναι. Να πούμε ότι το παιχνίδι αυτό έχει και βοηθητικά όργανα κτλ. Και δεν είναι. Σε πιάνω, με πιάνεις και παίζουμε ξύλο, έτσι. Όχι, έχει πάρα πολλές ασκήσεις και προασκήσεις οι οποίες δεν μπορείς να φανταστείς. Ειδικά στα παιδιά που μπορούν να κάνουν. Για τα παιδιά μιλάμε που ενδιαφέρονται. Ναι, ναι. Και τους μεγάλους μπορεί να τα κάνεις. Απλώς οι μεγάλοι με το ξύλο που τρώνε κάποια στιγμή δεν μπορούν να τα κάνουν αυτά γιατί δεν έχουν. Αλλά περνάνε όλοι από το στάδιο αυτό. Περνάνε από το στάδιο αυτό. Συνήθως είναι πολύ ευχαριστημένα γιατί το βλέπουν ένα παιχνίδι όπως θα ήταν μια ενόργανη ή μια γυμναστική στο σχολείο. Επιπλέον να πω ότι διαπνέεται όλη η τεχνική του τζούντο και από αυτά που έχουμε μάθει και από τον Γιώργο εδώ τόσα χρόνια και με τα παιδιά παρακολουθώντας από το πρώτο πράγμα που μαθαίνουν είναι πώς να πέφτουν. Οι πτώσεις, τις οποίες τα παιδιά... Γιατί παρόλο που υπάρχει το τατάμι... Ακριβώς. Οι πτώσεις είναι κάτι το οποίο διατρέχει όλη την προπονητική τους διαδρομή σε σημείο που τη ζητάνε ως τεχνική άψογα εκτελεσμένη βέβαια ακόμα και στην απόκτηση της μαύρης ζώνης. Αυτό έχει μια συνέπεια, ας πούμε, στην καθημερινότητα των παιδιών. Δηλαδή, ένας που κάνει 10 χρόνια, 8 χρόνια, 7 χρόνια για να πάει για μαύρη. Και καφέ και τα λοιπά. Ναι, και το παιδί παραπάνω. Γιατί το παιδί όταν ξεκινήσει από 5, πρέπει να φτάσει 16 πλάς για να πάρει μαύρη. Από 8 ζώνες σιγά-σιγά, ναι. Ναι, πάει 10 χρόνια. Ένας πιο μεγάλος ηλικία μπορεί να το πάει και 8 χρόνια. Ναι. Για να πάρει τη μαύρη, μιλάμε τώρα. Πάει στη μαύρη. Οπότε σε αυτό το διάστημα. Υπάρχουν πτώσεις που τις μαθαίνει από την πρώτη μέρα που μπαίνει μέσα. Και τις συνεχίζεις μέχρι αυτά τα 8 χρόνια να τις δουλεύει. Ναι. Σε εισαγωγικά να τις δουλεύει, απλώς να μην τις ξεχνάει. Ναι. Θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο να ολοκληρώσω τη σκέψη μου ότι αυτό λειτουργεί πάρα πολύ προστατευτικά και στην καθημερινότητά μας ακόμα. Δηλαδή, ένα παιδάκι θα γλιστρήσει, ας πούμε, από λάθος και ξέρει θα πώς να κουμπίσει. Ξέρει πώς να πέσει. Έχει τύχει να πέσει παιδάκι από ποδήλατο, ενστικτοδός να αντιδράσει όπως αντιδρούσε σε μια πτώση στο τζούντο και να μην χτυπήσει. Ναι, γιατί έχουν έρθει που ναι, τελείωσε. Ναι. Θα πω απλά ότι καλλιεργεί την ισορροπία, καλλιεργεί την αίσθηση του χώρου. Είναι όλες αυτές οι ωφέλειες που ένα παιδί μικρό χρόνο δεν τις καταλαβαίνει. Και να πούμε ότι όταν ξεκινήσει μικρό, δεν τις αντιλαμβάνεται. Είναι σε βιομάζο. Ακριβώς. Γίνεται δύο μάτια. Γίνεται στιγκτώδη πια η αντίδραση. Και έχουν πολύ καλύτερο προσανατολισμό, αίσθηση του χώρου. Τα πάντα. Ισορροπία. Έχουν ξεκινήσει παιδιά. Όλα αυτά τα χρόνια που είμαι προπονητής και έχουν σταματήσει για διάφορους λόγους. Πόσα παιδιά, χιλιάδες παιδιά, εκατοντάδες παιδιά έχουν περάσει από τα χέρια μου γιατί τόσα χρόνια. Ναι, είναι λογικό. Αλλά από εκεί και πέρα δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω ότι
Μπορεί να με συναντήσουν μετά από χρόνια και να πούνε, δάσκαλε, σε ευχαριστούμε για τις πτώσεις. Μπορεί να μην πούνε σε ευχαριστούμε για τα μετάλλια, μου πούνε σε ευχαριστούμε που είμαστε πτώσει. Γιατί δεν χτύπησα το κεφάλι μου, γιατί μικρό με σπρώξανε και έπεσα σωστά και δεν τα διάλυσα όλα, κεφάλια, πόδια, χέρια κτλ. Χέρια εντάξει, δεν μας πειράζει, το κεφάλι βασικά προσέχουμε. Το χέρι εντάξει, άμα πέσει μια πέτρα θα χτυπήσει, θα αυτό. Αλλά άμα δεν χτυπήσει το κεφάλι που είναι το ζωτικό όργανο που μπορεί να μας τελειώσει. Οπότε είναι κάτι πολύ καλό και για τη ζωή σου ακόμα, όχι μόνο για εδώ. Λοιπόν, συνέχεια, άμα θέλει κάποιο και ενδιαφέρεται, μπορεί να έρθει να γραφτεί. Οπότε υπάρχουν ευθύματα junior. Πώς θα έχετε χωρίσει τώρα εσύ, να πούμε και ποιοι είναι και οι συνεργάτες του. Ναι, βασικά τώρα δεν έχουμε ξεκινήσει, αλλά από το καινούριο έτος έχω το Γιάννη τον Κοντοκώστα. Ναι. Που είναι για χρόνια. Είναι πολλά χρόνια. Ναι, και θα είναι μαζί μου. Έχουμε τα μικρά, junior. Ναι, έχουμε τα junior. Σε αγόρια μικρά, αγόρια κορίτσια, τις μεγαλύτερες ηλικίες μέσω από junior. Είναι από τα 8-9, ξέρω εγώ. Αυτό είναι η πρώτη ηλικία. Η δεύτερη είναι από τα 8-9 μέχρι τα 12-13 και η τρίτη είναι από 13+. Που εκεί πιάνει και τα αγωνιστικά, φανταζομαι. Εκεί είναι τα αγωνιστικά κατά πλέον λόγο, ναι, και τη συγκεκριμένη στιγμή που δεν έχουμε το πολύ υλικό. Παμπέδες, πώς λέγονται, είναι στην ουσία παιδες, παιδες αλφα και έφηβοι. Και έφηβοι. Ναι, γιατί παραπάνω από έφηβους αυτή τη χρονική στιγμή δυστυχώς δεν έχουμε. Ναι, ναι. Δηλαδή πάνω από τα 18-17, ας πούμε. Είχαμε το Θάνο, θυμίζω μου, ο Αρβανίτης. Τον Αρβανίτη, είχαμε και τον Χρυσάκη Ζιάννη. Και άλλους αθλητές, την κόρη του Σταύρου. Είχαμε και άλλους. Κατέρκεσα γυναίκα ή είχε προλάβει? Όχι, δεν ξέρω, είχε παίξει ή δεν είχε προλάβει. Ναι, την Παπαστάμου. Ναι. Λοιπόν. Για πες μου και τώρα την Παπαστά μου και την Εκταβελόνη, πολλές κοπέλες, πολλοί αθλητές, οι οποίοι τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ όλα αυτά τα χρόνια. Θυμάμαι και δεν ξέρω τώρα πώς λέγεται, θα το πούμε, αλλά θέλω να μου πείτε πρώτα να γίνουμε και λίγο επίκαιροι. Τι κάναμε πριν, είχαμε και κάποιες διακρίσεις. Για τώρα, θα το πούμε αυτό, αλλά το αφήνουμε για το τέλος. Όχι, να το πούμε για τα αφήνουμε για γλυκό. Για γλυκό τα αφήνουμε. Που ετοιμάζατε και πηγαίναμε στη Γαλλία, πηγαίναμε σε ευρωπαϊκά τουρνουά. Αυτά 2 χρόνια έγιναν παύση. Έγινε παύση πανευρωπαϊκή, δεν έγινε μόνο ελληνική παύση. Παντού, ναι. Φαντάζομαι κοπήκανε και τα τουρνουά. Ασφαλώς και ήδη ακόμα και σήμερα που μιλάμε, πολύ δειλά έχουν ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει στο εξωτερικό κάποια τουρνουά. Αλλά και αυτά με πολλούς περιορισμούς και... Κοίτα, η συνεργασία... Και από μέσα σε φοβούνται και οι... Ασφαλώς. Η συνεργασία κάποιο διάστημα με το Σταύρο είχε αποφέρει το εξής. Είχε αποφέρει να έχουμε μεγάλες ευρωπαϊκές συμμετοχές και με καλές επιτυχίες. Και είχε και κάποια τουρνουά που γίνανε πανιό. Στη Γαλλία, είχε στο Βέλγιο, είχαμε πάει. Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, είχαμε πάει σε αρκετά τουρνουά. Και είχαμε κάνει και μια πολύ μεγάλη αποστολή στη Γαλλία προ 4 χρόνων, πότε ήταν. 3 χρόνια. Αλλά είχαμε κάνει και τα 7 τουρνουά του Πανιωνίου εδώ πέρα, τα οποία ήταν τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα. Έτσι. Σε συμμετοχή. Και από το εξωτερικό. Μας λείψανε. Έχουμε φέρει και συμμετοχή. Καλή ώρα, τέτοια εποχή δεν γινόταν. Νοεμβριομήνα. Αυτό, αυτή την εποχή τώρα ετοιμαζόμασταν πάντα. Νοέμβριο, είχαν γίνει και κανένα 2 το Δεκέμβριο. Τώρα πήγαν το Δεκέμβριο, αλλά εσύ έδωσε τέλη Νοεμβρίου. Αυτά, τέλη Νοεμβρίου, μπράβο, καλά το θυμάσαι. Τα οποία ήταν το Α και το Μ του Συλλόγου. Πανένωσκα. Και ερχόντουσαν από παντού, έτσι. Και αυτά γινόντουσαν συνεργασία και του Σταύρου. Να πούμε ότι κλείναμε για ένα Σαββατοκύριακο. Πρώτα απ' όλα και τον προπονητό. Εντάξει, τώρα δεν έχουμε και τα θέματα εκεί. Ναι, εντάξει, και το Αρτάκη. Και χωρίς το Αρτάκη τα κάναμε. Δεν είναι κάθε χρόνο κάναμε. Κάναμε και στον Πανελλήνιο. Αλλά τελευταία ήταν στο Αρτάκη. Το τελευταίο στο Πανελλήνιο, γιατί το Αρτάκη πλέον είχε. Ναι, το τελευταίο στο Πανελλήνιο. Αλλά μετά και λόγω κορονοϊού, 2 χρόνια έχουμε να κάνουμε τώρα. Και βαδίζουμε προς το τρίτο. Για να πούμε τώρα για τις τέτοιες. Θες για τις επιτυχίες. Λοιπόν, εντάξει, το τελευταίο Πανελλήνιο είχαμε επιτυχίες. Εντάξει, κατεβάσαμε μόνο κοπέλες. Γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή, όπως είπαμε, είμαστε λίγο. Που ήταν πιο έτοιμες, ίσως και ήταν. Ναι, ήταν και πιο έτοιμες και πιο έμπειρες. Ήταν κορασίδες άλευδες β'. Μιλάμε για παιδιά από. Μιλάμε για παιδιά από 12 κορίτσια, μάλλον 12, 13, 14. Έτσι. Και σε αυτές τις ηλικίες. Αυτό γίνεται στο Sport Cup του Λουτρακίου.
Εδώ κοντά, το οποίο αναγκαστήκαμε να μείνουμε πάντα μέσα. Με τους κορονοϊούς και τα μέτρα και τα... Λόγω κορονοϊού σε ένα στυλ φούσκας, αναγκαστήκαμε να μείνουμε μέσα. Α, λόγω κορονοϊού. Όλες οι αποστολές. Όλες οι αποστολές και από τη Θεσσαλονίκη. Από το... και είχε μη... Ακόμα και τώρα φαντάζομαι οι συμμετοχές ήταν λιγότερες, έτσι. Ήρθαν οι σύλλογοι, οι αθλητές που ήταν έτοιμοι και όπως και εμείς, φαντάζομαι, παρόλο που δεν είχαν προπόνηση. Παρόλο που δεν ήταν έτοιμοι οι σύλλογοι, πολλοί σύλλογοι κάνανε κάτι το οποίο, εντάξει, εμείς δεν θέλαμε να το κάνουμε σαν σύλλογο, είναι δικαίωμα κάθε συλλόγου που κατεβάζαν και αθλητές που δεν ήταν έτοιμοι επειδή είχαν χρόνο να αγωνιστούν. Ναι. Αλλά αυτό να είναι, την εμπειρία, ναι. Αυτό είναι συλλόγου καθαρά θέμα και προπονητή. Ναι. Το αν θα κατεβάσει ανέτοιμους αθλητές. Ναι. Ή θα κατεβάσει έτοιμους αθλητές. Εγώ προτίμησα να κατεβάσω έτοιμους αθλητές. Τέσσερις. Κορίτσια. Τέσσερα κορίτσια. Εγώ προτίμησα να κατεβάσουμε έτοιμες αθλητές και για το φόβο του τραυματισμού πάνω απ' όλα. Να πούμε ότι και αυτό μετράει. Γιατί μετράει πιο πολύ για μένα το να μην χτυπήσει το παιδί στον αγώνα. Yeah. Ενώ άλλοι συλλόγοι δεν το θέσαν σαν βάση. Είναι θέμα προπονητή καθαρά, γιατί μπορεί να συμβεί και το απρόπτο που να είναι ένα τραυματισμός που είναι το χειρότερο απ' όλα στο τζούντο. Yeah. Οπότε κατεβάσαμε τέσσερα κορίτσια που τα θεωρούσαμε έτοιμα και για καλή μας τύχη, αλλά το περιμέναμε κιόλας. Τα τρία εξ αυτών πήραν μετάλλιο, με την τέταρτη που έκανε και νίκες. Έτσι δεν είχαμε πλήρες επιτυχία. Να πούμε ότι αναλόγως με τη συμμετοχή είναι πόσους, πάει έτσι, πόσους γύρους κάνεις μέχρι να φτάσεις τα μετάλλια. Ναι, είναι αναλόγως συμμετοχή. Αναλόγως συμμετοχή είναι. Άρα κερδίσανε πόσες για να φτάσουν στα μετάλλια. Κοίτα, είχαμε από τρεις νίκες, είχαμε έκαστος στις τρεις αθλητρίες. Ναι, από τρεις για να μπει στα μετάλλια. Και από δύο νίκες που είχαμε στην άλλη που δεν μπήκε, δηλαδή κάναμε συνολικά 11 νίκες, ας πούμε, με δύο ήττες που έκανε μια κοπέλα. Εντάξει, ήταν μεγάλη διαφορά. Ναι. Γιατί... όχι, συγγνώμη, είχαμε τρεις ζήτες γιατί έκανε και. Καλά, δεν έχει να πω τα μετάλλια. Κάποιες κοπέλες, να τα πεις, κάποιες κοπέλες έχουν μπει σιγά σιγά σε ρυθμό αγωνιστικό. Ασφαλώς. Και, με πολύ, και, να πούμε, και να πούμε ότι επειδή το τζούντο είναι δυναμικό άθλημα, να πούμε ότι και οι αθλητές μας προπονούνται και κάνουν. Επιλογή δικιά σου ήταν ναι. Να κατεβάσεις την ομάδα. Γιατί ναι. Έχει να κάνει, δηλαδή θα μπορούσε να κατεβάσει και έναν αθλητή ή πρέπει να κατεβάσει ομάδα. Ό,τι θες κατεβάζεις. Ό,τι κρίνει ο προπονητής. Κατέβηκε και ένας αθλητής και δύο και τρεις. Δεν έχει να κάνει. Ναι. Μερικοί συλλόγοι δεν φέραν κανέναν. Ναι. Θεώρησαν ότι δεν είναι έτοιμοι. Ναι. Δεν υπήρχε. Εντάξει, υπήρχαν κάποια άτομα. Πόσα κορίτσια έχουμε τώρα, πόσα αγόρια. Πάντα έχουμε πολλά κορίτσια. Εντάξει, δεν μπορώ τώρα να πω ακριβώς το νούμερο. Δεν αλλά... ήταν ποτέ μισά-μισά. Λίγο πιο παραπάνω τα κορίτσια τα βγαίνει. Έχω κάνει ναι, όχι. Τώρα έχουμε στα μικρά. Όχι, στα μικρά, στα junior είναι πολλά αγοράκια. Δεν έχουμε τόσο κοριτσάκια. Στις κορασίδες έχουμε κορίτσια. Κορασίδες. Γενικά ακόμα δεν έχουν έρθει τόσο κοριτσάκια. Είναι και λόγω κορονοϊού το φοβούνται πολύ. Και στις κοπέλες οι γονείς για να κάνουν. Φτάνω στην ουσία να πούμε ότι το τμήμα δεν ξεκινάει την αρχή. Γιατί παλιά υπήρχαν. Όχι ακριβώς από την αρχή, δεν σε πειράζει. Είναι δύσκολο να πει κανείς ότι ξεκινάει την αρχή έχοντας με τέτοια ιστορία. Ναι, το τμήμα δεν είναι σαν ένα τμήμα 15 ετών λόγω της κατάστασης. Η κατάσταση ήρθε πίσω. Ήρθε πίσω. Κοίτα να δεις το τμήμα. Είμαστε μόνο εμείς που είχαμε πίσω. Όχι, στην ουσία. Ναι, επειδή υπάρχει μια ιστορία που λέει και. Γιατί όταν έχουμε 100 κλειδιά και τώρα έχουμε 40 ή 50. Είναι και η κατάσταση όλη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε απεσιόδοξοι, γιατί και αυτό είναι κάτι, έτσι. Ναι. Άλλοι σύντομοι που νομίζω ότι έχουν 30 ή 20, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, λέω. Εντάξει. Έχουν δυσκολίες, εσύ. Υπάρχουν δυσκολίες, έτσι. Δεν είναι εύκολο το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, γιατί να πούμε ότι αν κρίνω... Εσείς κάνετε τεστ τώρα δύο φορές τη μάνα, το πρωτοκόλλο σας τι λέει. Είναι rapid, βέβαια. Ναι, αν κρίνω, δηλαδή... Υπάρχει και εμβολιασμός που εκεί ναι, εξαιρούνται και τα λοιπά. Ναι. Αλλά όταν μιλάμε για παιδιά 8, 9, 10 χρονών, εντάξει. Με τα self έρχονται αυτά του σχολείου. Με τα self του σχολείου. Που είναι και από το σχολείο τους. Ναι, όλοι έρχονται με τα self του σχολείου τώρα. Μόνο για τους ενήλικες υπάρχει το θέμα εμβολιασμού και rabbit. Εντάξει, εμείς τώρα, δεν δουλεύουμε με ενήλικες τα τελευταία δύο χρόνια. Ενώ είχαμε και ένα τμήμα ενήλικων, τώρα δεν το έχουμε λόγω κορονοϊού. Γιατί ο ενήλικας είναι δύσκολος και όταν το απογορεύεις και την είσοδο πολλές φορές είναι δύσκολο, έτσι, και να ξέρουμε ότι και το εμβόλιο δεν είναι 100% ακόμα. Υπάρχουν και άτομα που σου λέει
Για να πούμε σχετικά με τα αγωνιστικά στα λόγια. Εγώ θα έδωνα τα μετάλλια λίγο. Ναι, αλλά με έκοψε ο Χρήστος, δεν μ' άφησε. Και πάνω που χάλα τον ερμό. Ναι, και να πούμε ότι αυτές οι κοπελίτσες... Αυτές οι κοπελίτσες... Και να πούμε ότι η καθεμία πόσα χρόνια είναι στο σύλλογο. Ναι, αυτές οι κοπελίτσες... Μπορεί να δεις 12-13, αλλά έχει καθεμία χρόνια. Ναι, έχουν δουλευτεί χρόνια και έχουν κάνει από καιρό... Έχουν δουλευτεί και άμα τις θυμάσαι να μόνα θέλεις, βέβαια. Ναι, βέβαια, δεν μπορώ να μην τις ξεχνάω. Έχουμε χρυσό μετάλλιο με τη Δαϊκίδη Δάφνη στα σύν 63 κιλά, η οποία έχει όλο το όλη την μπροστά της, έχει πολύ, ναι, πολύ μέλλον. Κολασίδα θα είναι αυτή, ναι. Ναι, γιατί είναι και ψηλή κοπέλα, έχει όλες τις δυνατότητες και ο σωματότυπος. Που γυμνάζεται χρόνια, αρκετά. 8 χρόνια τουλάχιστον. Και υπάρχει η Ιωάννα Κοπτερού, η οποία βγήκε πάλι πρώτη, πιο μικρή σε ηλικία ένα χρόνο. Του συμμαθητή μου, κόρη, θες να πεις, του Παύλου. Του Παύλου, ναι, η συμμαθητή σου, του Παύλου. Δεν το γνώριζα, τώρα το ακούω. Αυτό αγαπή μου, το ξέρετε εδώ μέσα. Το οποίο το ξέρεις, εσύ. Ο Παύλος ήταν και είμαστε μαζί, όλο το γυμνάσιο μαζί. Όλο, ναι. Ναι. Πρώτη, πρώτη και αυτή. Ναι. Θα του στείλω μήνυμα. Κορασίδα Β. Α, δεν το ξέρεις. Έχει ξανά. Έχει ξαναφτάσει στο αγωνιστικό κομμάτι ή ήταν πιο μικρή πέρσι πρώτη. Έχει ξαναπάρει. Πέρυσι βγήκε δεύτερη. Πέρυσι δεν γίνανε αγωνιστικοί. Γίνανε το 20 το Φεβρουάριο. Βγήκε δεύτερη. Οριακά πριν το κλείσιμο λόγω κορονοϊού. Προλάβαμε. Προλάβαμε ακριβώς. Βγήκε δεύτερη. Βγήκε δεύτερη το. Πώς το μικρό τη? Ιωάννα. Ιωάννα Κοπτερού, μάλιστα. Ναι, βγήκε δεύτερη φέτος και πέρυσι και φέτος πρώτη. Μάλιστα. Και είχαμε και την Αλατζάτη Δέσποινα, βγήκε τρίτη. Ναι. Σε πιο μικρή κατηγορία κιλών, ναι, τα 52. Βγήκε τρίτη με πολύ καλή εμφάνιση. Μπορούσε και αυτή να φτάσει μέχρι ψηλά. Αλλά το τζούντο είναι πολλές φορές. Είναι και λεπτομέρειες πολύ. Λεπτομέρειες άθλημα, γιατί δεν σε αφήνει να παίξει πολλή ώρα. Ναι. Είναι, οι αγώνες είναι τρίλεπτοι ή τετράλεπτοι. Να πούμε ότι κάθε γύρος είναι πολύ. Δύο γύρι είναι. Όχι, ένας γύρος τρίλεπτος είναι σε αυτή την ηλικία. Ένας είναι μόνο. Ναι. Εκεί είναι δίκοπο μαχαίρι. Κάτσε για περίμενε. Πού αλλάζει, από ποια κατηγορία εκεί μετά. Εφήβους. Εφήβους και πάνω. Εφήβους πάει. Και είναι και νεάνη. Μετά πάει από εφήβους είναι 4 λεπτά. Ένας γύρος 4 λεπτών είναι πολύ σκληρό. Ένας γερός γύρος 4 λεπτών βγάζει τους αθλητές off. Off, ναι. Ένας γύρος... Δεν είναι με χτυπήματα, είναι καθαρά με δυνάμεις. Ένας γύρος 4 λεπτών βγάζει off. Ο οποίος άμα υπάρχει ισοπαλία μπορεί να φτάσει στην παράταση άλλα 7-8 λεπτά. Ναι. Δηλαδή να παίζουν όλοι. Δηλαδή λέτε νομίζω ή όχι. Όχι είναι θέμα. Για παράταση μιλάμε. Είναι θέμα βαθμών. Δεν είναι δύσκολο εκεί. Πρέπει να μπούμε σε άλλα. Στην παράταση είναι όποιος πάρει βαθμό και έτσι. Ναι, αλλά και όποιος αντέξει στην πραγματικότητα. Γιατί στην επόμενη όποιος αντέξει. Αλλά βλέπουμε σε παγκόσμια επίπεδα, σε μεγάλα επίπεδα, να αντέχουν 7-8 λεπτά και ας πούμε όταν είναι πολύ δύσκολος ο αγώνας. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το τετράλεπτο. Να πούμε ότι σε αγωνιστικό επίπεδο, ακούμε 6-7 λεπτά, έχει γίνει. Όχι, αυτό το τρίλεπτο που είναι η Σκορασίδης ή τέσσερος εφήβους είναι υπέρτρο, είναι σαν μια ζωή ολόκληρη να περνάει. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολος ακούγεται γιατί κανονικά είναι κανονικός χρόνος. Επαφών. Έτσι. Επαφών. Είναι καθαρός, καθαρός χρόνος. Και είναι καθαρός. Δεν μιλάμε. Είναι καθαρό χρόνο και όταν ναι, 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 όταν σταματάς, ναι, όταν πέφτεις κάτω ναι, και λες το ματέ που λέμε το stop, ναι, είναι καθαρός χρόνος. Να πούμε για την άλλη κοπέλα. Είναι και η Λαζίδη Άννα που τερμάτισε 7η που πήρε 2 νίκες και έπαιξε καλά και έχει και αυτή οι ελπίδες γιατί ήταν πέρυσι στην πρώτη θέση. Γενικά στις Κορασίδες έχουμε το αγωνιστικό τμήμα των Κορασίδων είναι σε καλό επίπεδο και, να πω και, το και έχουν βλέψει τα παιδιά. Και το πιο σημαντικό πέρα από το μέλλον αυτών των παιδιών είναι ότι με το χρυσό μετάλλιο της Δάφνης Δαγιακίδη και το χάλκινο της Δέσποινα, Αλατζά. Η βαθμολογία μας ήταν στη δεύτερη θέση και την 7η της Λαζίδη. Γιατί είχαμε τρεις στις Α, τρεις κοπέλες. Δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στις Κορασίδες Α. Δεύτερη θέση πανελλαδί. 13-14. Πανελλαδικά μιλάμε τώρα, έτσι. Είμαστε δεύτερο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στις Κορασίδες Α. Λέει πανελλαδικά, αυτό το λέμε γιατί πολλές φορές περνάει στον ντούκο. Όχι, το λέμε. Και παρόλο για που... να πούμε ότι περιμένουμε. Δεν θα κάνουμε κουβέντα. Πες μου τι θες να πεις. Θέλω να τελειώσω. Ότι κάθε χρονιά. Πανιώνιος κάθε χρονιά. Τα τελευταία χρόνια τώρα δεν μπορώ ακριβώς να θυμηθώ αν είναι 7 ή 8. Πάντα έμπαινε σε κατηγορίες. Είτε παιδών Β, είτε παιδών Α, είτε
εφήβων είτε νεανίδων, εφήβων όχι θα έλεγα γιατί δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, είτε νεανίδων είτε β' α κορασίδων και παιδών α έχει συμβεί και παιδών β, ήταν πάντα μέσα σε θέσεις πανελληνίως. Δηλαδή έχει φέρει επιτυχίες. Στις τρεις πανελληνίες. Δηλαδή και πέρυσι. Ναι, όχι. Δηλαδή να πω μια χρονιά που έγινε διασυλλογικό πανελλήνιο Β. Ήταν πρώτος πάλι ο Πανιώνιος Β, αλλά αυτό έχει συμβεί πριν 5 χρόνια. Ναι. Το έχουμε ξεχάσει. Μας πειράζει. Τι είπαμε, ναι. Όχι, θέλω να πω. Πιο παλιά, πριν 6-7 χρόνια, 6 χρόνια. Ξέρω τώρα, 6 να ήταν. Άμα ήταν νεάνιδα. Ναι, η Εξιταβελώνη έξι θα ήταν. 2014-2015 πρέπει να είναι. Ναι. Ήταν πρώτος πανελλήνιο. Ήμασταν πρώτοι στο πανελλήνιο σε όλη την Ελλάδα στις νεάνιδες. Ο Πανιώνιος. Με 2 χρυσάτοντες Εξιταβελώνη ναι, Παπαστά. Ήμασταν, συγγνώμη, πρώτοι στους Α. Πέδες Α. Με Αρβανίτη Χρυσάκη στη Λάρισα που ήταν και Μυρτό ως κορασίδες Α τότε. Στο Πλατίκαμπο, βέβαια. Ήμασταν. Η Μυρτό Εκατσούλη, να πούμε. Η οποία... Μυρτό Εκατσούλη. Ήμασταν. Ναι, ήμασταν με το. Πολλά παιδιά φοιτητές έχουμε και είναι ένα χαρακτηριστικό ότι καλλιεργείται και σώμα και πνεύμα. Ήμασταν. Πάντα είχαμε πρωτιές με πολλούς αθλητές και πάντα είχαμε. Θέσεις. Πέρυσι, συγγνώμη, σε διακόπτω το πέρυσι βγήκαμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα στις κορασίδες Β. Με τις κοπέλες τώρα που είναι Α. Που έγινε πριν μπήμα στον ιό. Που έγινε πριν μπει ο ιός. Είχαμε πρώτοι. Και έχουμε πάρει και πάρα πολλές που δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάτι τρίτες, πέμπτες και Α και πριν 4 χρόνια. Πάντα ήμασταν δηλαδή όλα τα χρόνια μπαίναμε σε θέσεις σε πανέλληνα πρωταθλήματα. Πολύ καλά πλασαρίσματα. Σε πλασαρίσματα. Άρα περιμένουμε. Για να ολοκληρώσουμε, σας έφερα και αργά. Περιμένουμε κάποια στιγμή να ενεργοποιηθεί, γιατί τώρα το άθλημά σας είναι και όπως όλες τις χώρες, φαντάζομαι και στις εθνικές ομάδες. Όλα έχουν μείνει πίσω. Ασφάλως. Ασφάλως. Η εθνική ξεκίνησε κάποιες δειλές προπονήσεις σε ναι. επίπεδο εφήβων. Ναι. Με πολλές δυσκολίες από ό,τι πληροφορούμαστε, γιατί η συμμετοχή δεν είναι ναι. και εύκολη και μεγάλη. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι και ο χειμώνας. Στα δικά σας κλιμάκια, τι ειδήσεις έχουμε. Σε επίπεδο εθνικής ομάδας αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιον που μετέχει στην προετοιμασία. Ναι. Εγώ σε έχουν γίνει τα καλέσματα ή ακόμα... Σε επίπεδο εθνικής καταρχήν... Λέω παιδών, κορασίδων, αυτό σε είναι. Επίπεδο εθνικής καταρχήν οι μεταλλιούχοι είναι... θεωρούνται μέσα. Τουλάχιστον οι πρώτες θέσεις, έτσι. Ναι. Πρώτες είναι σίγουρα. Για την τρίτη πάλι καλείται, αν θέλει, αλλά είναι... αν πάνε σε κάποιους αγώνες, προτιμείται... Όχι προτιμείται, είναι σίγουρα πρώτος δεύτερος. Ναι. Σε κάποιους αγώνες. Βαλκανικούς, τουρνουά. Τουρνουά. Όταν φτάνουμε από πανευρωπαϊκούς παγκόσμιους, μετά υπάρχει μια διαλογή. Είναι υπό ο πρώτος και σε διαλογή. Πόσα άτομα στέλνει η εθνική, δύο. Μα δεν ξέρω για τις χαμηλότερες κατηγορίες υπάρχουν εθνικά τμήματα. Υπάρχουν κατά καιρούς. Υπάρχουν κατά καιρούς. Όχι τώρα που είναι ο κορονοϊός. Και τώρα που είναι πιο δύσκολα. Ναι, υπάρχουν κατά καιρούς. Η εθνική ομάδα εφήβων υπάρχει και νεανίδων. Ναι, εφήβων νεανίδων υπάρχει πάντα. Και γίνεται το πρωτάθλημα, βασικά γίνεται και το πρωτάθλημα στη... Που συμμετέχει σε κάποια ευρωπαϊκά, φαντάζομαι. Ναι, ναι, εφήβων νεανίδων. Ναι. Κορασίδων μετά είναι θέμα εθνικής, τι θα στείλει, τι θα στείλει και πού θα στείλει. Αυτά τα μικρότερες. Βέβαια και σαν... Ναι. Αυτές οι μικρότερες ηλικίες, ο βασικός στόχος ήταν η συμμετοχή στην εθνική ομάδα σε επίπεδο βαλκανικών αγώνων. Πού είχαμε συμμετοχή. Που βεβαίως και είχαμε. Και είχαμε και δικιά μας συμμετοχή πολλές φορές. Ασφαλώς. Με πρώτες και δεύτερες θέσεις που έχουμε πάρει, ασφαλώς και ναι, είχαμε δηλαδή, συμμετοχή. Ναι. Πάντα, ναι. Απλά μόνο θέλω να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια δεν διεξήχθη. Έχει γίνει πάυση και δεν ξέρουμε αν θα γίνει επανεκκίνηση. Δηλαδή στην ουσία, μα γινόταν βαλκανικό πρωτάθλημα πέρυσι, θα είχαμε 3 συμμετοχές. Με την εθνική φυσικά. Με την εθνική. Φέτος θα είχαμε 2 συμμετοχές. Με την εθνική στους Βαλκανικούς. Ναι. Αυτές ήταν σίγουρες. Δεν είναι αν θα σε πάω ή θα διαλέξει ο εθνικός. Βάση κατάταξης είναι δικαιωματικές για να παίζανε Βαλκανιάδες. Οπότε στην ουσία έχουμε χάσει 3 άτομα πέρυσι και 2 άτομα φέτος για τους Βαλκανικούς. Ναι. Αυτά τα χρόνια του κορονοϊού. Ναι. Στην ουσία. Τα παιδιά αυτά τώρα, όταν είναι σε πιο μικρή ηλικία, έχουν κανένα. Γιατί είναι και το κίνητρο. Έχουν καμιά βοήθεια όσον αφορά τις παρελθόνιες.
τα μόρια, εν πάση περιπτώσει, που είναι ό,τι ισχύει και στα υπόλοιπα αθλήματα. Ό,τι ισχύει. Δηλαδή πρέπει να είναι. Γιατί λέμε ότι πρέπει να είναι μέχρι τα 17. Δηλαδή είναι μπορεί και σαν κορασίδα. Μπορεί σαν έφηβος νεάνιδα. Δηλαδή πρέπει να κάνει σαν έφηβος ή σαν νεάνιδα κάποια διάκριση. Από την τρίτη γυμνασίου και μετά. Και μετά. Έτσι. Και έχει συμβεί αυτό με αρκετούς αθλητές να μοριοδοτηθούν ναι. και να αξιοποιήσουν. Είχαμε μόρια, είχαμε, είναι πολλά. Και μόρια είχαμε, αλλά είχαμε και τόσο καλούς μαθητές που δεν τα χρειάστηκαν κιόλα. Αλλά τα δικαιούνται και τα λαμβάνουν. Στην ουσία έχουμε 2, 3, 4, 5, πάνω από 8 με 10 άτομα που έχουν πάρει μόρια από το τζούντο. Τα οποία τα πιο πολλά δεν τα χρειάστηκαν, όπως λέει ο Σταύρος. Δηλαδή ήταν τόσο καλοί μαθητές που κανένα δυο μπορεί να τα βάλανε είμα, μέσα για να. Παράδειγμα, είναι ότι είναι και το επίπεδο των παιδιών ψηλό. Δηλαδή, και όταν λένε τα παιδιά σου ότι με μαθήματα το κάνουν με όλη του την καρδιά σου. Ναι, μα όταν είσαι όλη την ημέρα, όλο το απόγευμα πειθαρχημένο κάπου, δεν μπορεί να το δει σήμερα να είσαι. Ναι, μιλάμε τώρα. Μπαίνει στο χαρακτήρα. Ναι, μπαίνει στο χαρακτήρα σου. Δεν μπαίνει στο χαρακτήρα σου. Σκέψου έτσι μόνο για την νομική που γνωρίζω, είναι τρία άτομα που έχουν περάσει νομική Αθηνών. Δεν είναι μικρό πράγμα. Πρωταθλητές Ελλάδας. Πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση. Είναι θεωρώ. Μία από αυτές είναι η κόρη. Εντάξει, δεν το είπα γι' αυτό. Αλλά έχουμε κι άλλα. Έχουμε άλλα παιδιά που έχουν περάσει πολύ καλές σχολές στο Πανεπιστήμιο. Πολυτεχνία. Έτσι. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Δεν τους κλέψαμε πολύτιμο χρόνο, μας έδωσαν το δικό τους πολύτιμο χρόνο. Προ-κορονοϊού, με το Σταύρο είχαμε πει να κάναμε μια εκδήλωση για τους αθλητές που έχουν σταματήσει και έχουν μπει σε σχολές. Προ-κορονοϊού. Μας πρόλαβε αυτό. Τα παιδιά τώρα πια σπουδάζουν. Σε λίγο, άμα πάνε και. Πάντα μπορεί να γίνει. Είναι κάτω. Άμα. Ελπίζω να μην αναγκαστούν να πάνε. Για να πούμε το αρχείο, για που λέμε ότι είναι ο δρόμος ευγενίας, την διάλεκτο την Ιαπωνέζικη και την Κινέζικη. Λοιπόν, να πούμε ότι και η παιδεία και ο αθλητισμός, ο δρόμος του αρχείου Έλληνες, παιδεία. Την παιδεία σου φτιάχνει. Σφαιρικά. Την προσωπικότητά σου ολοκληρώνει. Έτσι. Και βεβαίως ο Πανιώνιος είναι με στο κύτταρό του να φτιάχνει τις αξίες του να φτιάχνει ναι. αθλητές και σωστούς ανθρώπους και ενήλικες μετά. Έτσι. Και από τα αθλήματα τα οποία χρειάζεται την εσωτερική πειθαρχία είναι. Όχι να πούμε δεν είναι άλλα, αλλά το δικό σας είναι από αυτά που. Είναι πνευματικό. Μα δεν είναι και πνευματικό. Να σου πω κάτι. Είναι δυνατόν να μην είναι πνευματικό όταν έχει αντιπαλό σου κάτι. Ναι, ξέρει τι γίνεται. Πρέπει να το διαβάσει που θα γεννηθεί. Δηλαδή πρέπει να προβλέψει. Γιώργο, δεν πρέπει να προβλέψει. Πρέπει να προβλέψει, ναι. Εγώ όσο και εντάξει, εγώ ασχολούμαι με αυτό. Γιατί είσαι πολλά χρόνια. Εσύ και επειδή ασχολούμαι, καμιά φορά μπορεί να μην είμαι και. Είναι και ψυχολόγο. Πρέπει να διδάσκει και την ψυχολογία. Και παιδαγωγός, ναι, έχουμε σπουδάσει πολλά. Πώς θα τον αντιμετωπίσεις, πώς θα διαβάσεις τον αντίπαλο. Αλλά το θέμα είναι ότι επειδή είναι και δικό μου άθλημα και εντάξει δεν απενέψω τα γένια μου, με βάση τα αθλήματα σε γενικές φύσεως, το τζούντο είναι ένα από τα πρώτα αθλήματα που ο αθλητής κάνοντας το τζούντο έχει πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσει. Είναι ένα πολύ δύσκολο άθλημα που δεν μπορεί να φανταστεί ο κάθε άνθρωπος. Που δεν ξέρει γιατί γενικά είναι και ακόμα είναι, δεν είναι τόσο γνωστό ναι. όπως κάποια άλλα. Ναι. Είναι τόσο δύσκολο, από τον ναι, είναι τόσο δύσκολο να δουλευτεί ναι. και αυτό φαίνεται και από την εξέλιξη των αθλητών. Δηλαδή αθλητές οι οποίοι φτάνουν σε πολύ ψηλά επίπεδα και θα μπορούσαν να λένε... Αυτό έχει να κάνει και οικονομικά βέβαια, ναι. ότι ναι. δεν βγάζω λεφτά οπότε δεν πάει, πάω κάτι άλλο. Αλλά βλέπεις ότι φτάνουν σε ένα επίπεδο το οποίο... Και λες αυτός είναι πρωταθλητής Ελλάδας, πάει για μεγάλα, για αυτά, για πρωταθλητή. Και σου λέει εντάξει θα σταματήσω γιατί δεν μπορώ πια να συνεχίζω σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Δεν και είναι κάτι που λέω να αφιερώνω χρόνο, έχω τη σχολή μου, τις σπουδές μου, εμείς έχουμε και παιδιά που πάνε σε ψηλές. Ναι. Και γενικά το τζούντο παγκοσμίως, όχι μόνο ο Πανιώνιος, παγκοσμίως το τζούντο έχει ψηλά IQ αθλητών. Αθλητών, δεν μιλάμε για ένα που κάνει ένα χρόνο και δύο, ναι. για αθλητές οι οποίοι το δουλεύουν. Σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Ναι. Το δουλεύουν, έτσι. Ναι. Και δεν μιλάμε για μια Γαλλία που έχει 3 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια δελτία τζούντο. Ναι. Είναι τρομερό νούμερο. Ίσως μεγαλύτερη. Τα 2 εκατομμύρια και πλάς δελτία τζούντο, μιλάμε. Μόνο η Ρωσία μπορεί να έχει ανταγωνιστή.
αυτή. Μόνο η Ρωσία. Ναι, ναι, τεράστια. Αν την ξεπερνούσε, την ξεπερνούσε μόνο όσο ήταν ακόμα ενωμένη σε δελτία. Τώρα θεωρώ ότι. Η Σοβιετική Ένωση. Η παλιά. Η παλιά. Ένωση. Διαφορετικά με τη διάσπαση, νομίζω ότι η Γαλλία πρέπει να έχει περισσότερο. Και έχουμε να. Ναι. Σε γι' αυτό δεν είναι και τυχαίο που πρωταγωνιστήκε σε Ολυμπιακά και σε. Εντάξει, εκεί πρωταγωνιστούν και άλλοι, αλλά δεν είναι και τυχαίο. Ναι, εντάξει. Είναι όλες, όλες οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και η Γαλλία. Η Ιαπωνία, Κορέα, Ανατολική Ευρώπη και η Γαλλία. Και η Γαλλία. Ναι. Από το δυτικό κόσμο, σαν να λέμε. Ναι, πάντα υπάρχουν οι Ολλανδοί οι οποίοι πολύ δουλεύουν αυτά. Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε άλλες εθνικότητες στα μετάλλια. Σπάνια. Γίνεται, αλλά είναι σπάνια. Ναι, βγαίνει, είναι αναλόγως κάποιες γενιές στην ουσία. Αν κάποιες γενιές βγουν. Mm. Μετά από αυτό ήθελα να πω και να. Ναι. Πόσο χρόνο έχουμε, Χρήστο? Πόσο χρόνο θέλετε. Α, οπότε μας έχεις. Για εσάς, εγώ καθόμουν μέχρι το πρωί, δεν υπάρχει. Ναι. Κάτι άλλο που ήθελα να πω είναι ότι έχουμε και κάποια άτομα, παρόλο που σταματάμε, που έχουμε λίγο. Όχι μικρύνει, θα το έλεγα, λόγω αυτών ναι. Έχουμε μειωθεί λίγο. Σαν αριθμό, έχουμε κάποια παιδιά που μπορούν να κάνουν διακρίσεις, εφήβους, όπως το Νίκο τον Κοντοκώστα που είπα. Ναι. Το γιο του Σταύρου που δεν του λέω επειδή είναι γιος, ναι. Που ξαναπανήρθε, τον Αλέξανδρο, τον Κατσούλη. Που είναι στους έφηβους. Ναι, και έχουμε και κάνα δύο παιδιά που έρχονται και πιστεύω ότι με τη δουλειά θα έχουμε. Εντάξει, και από αυτούς κάποια. Έδωσε μια πάση για τον επόμενο στόχο του συλλόγου. Α, ο οποίος είναι, ναι, να πούμε. Το εφηβικό, ας πούμε. Το ναι. Πανέλιο Πετράθυμα Εφήβων Νεανίδων. Το οποίο, αν δεν μας γίνει κανένα περίεργο με τον κορονοϊό και δεν. Δεν έχουμε καμιά έξαρση τρελή, ας πούμε. Και χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμα φυσικά επίσημα, το αναμένουμε κι εμείς, ήθιστα να γίνεται Φεβρουάριο με Μάρτιο. Ναι, και θα έχουμε και τον Γκορασίδων φυσικά που πάλι. Ήδη εποχή. Τότε γίνεται συνήθως, αλλά έχουμε τις επιφυλάξεις μας. Ναι, μπορεί να τα. Άρα θα κατεβάσουμε και στους άντρες και στις γυναίκες αθλητές το. Ναι, κορασίδες εφήβους, ναι, όχι άντρες γυναίκες. Ναι, απλώς εννοείς και γυναίκες και άντρες εννοείς, γιατί και φέτος κατεβάσαμε, κατεβήκαν τα δύο παιδιά οι άντρες των εφήβων, απλώς ήταν Ιούλιο και Νοέμβριο. Ναι. Δεν κατεβάσαμε μόνο άντρες, κατεβάσαμε και. Δεν μόνο γυναίκες, συγγνώμη, κατεβάσαμε και άντρες. Το καλοκαίρι εννοείς. Ναι, το και καλοκαίρι. Όσο μας επιτρέπουν και επανερχόμαστε σε φυσιολογικούς ρυθμούς, τόσο αυτό θα χτίζεται λίγο καλύτερα. Λοιπόν, ναι, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι. Κλείνω με την θετική νότα και την αισιόδοξη ότι. Θα έχουμε, φαντάζομαι, μέχρι την περίοδο της άνοιξης ολοκληρωθεί με τις υποχρεώσεις. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, του χρόνου που θα μιλάμε. Και θα δώσει και σε εσάς έμνασμα να κάνετε ένα δύσκολο κάλεσμα. Θα μπορούμε να το χειριστούμε πολύ διαφορετικά. Διαφορετικά. Με μια υποδομή δεδομένη σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό, μπορείς να χτίσεις σε αυτή και να ευχηθούμε βέβαια. Επιτέλους να τελειώσει. Να τελειώσει και πιστεύω. Αυτό το παράδειγμα για όλο τον κόσμο δηλαδή. Γιατί πιστεύω άμα μιλάμε. Να τελειώσει και να προσέχουμε όλοι. Ναι, άμα μιλάμε την ίδια. Εσείς είμαι βέβαιος ότι λόγω και της πειθαρχίας σας είσαστε πάντα πολύ προσεκτικοί και με τα τεστ και τα λοιπά, γιατί πολλά ακούγονται και πολλά λέγονται σχετικά με το πόσο ελέγχονται και τα λοιπά. Να πούμε ότι το τμήμα Τσούτο του Πανιωνίου και γενικά ο Πανιώνιος είχα φωνάξει το τμήμα Πόλο. Μου έχουν πει ότι είναι όλοι εμβολιασμένοι η μεγάλη κατηγορία και η ομάδα των γυναικών και η ομάδα των αντρών. Με αυτά τα πράγματα δεν παίζουμε και ειδικά στον Πανιόνιο είναι βασικά. Ασφαλώς και σε ένα άθλημα είναι βασικά. Πολύ περισσότερο. Πολύ βασικά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Είπαμε αρκετά. Και εμείς. Ακόμα περισσότερα. Φαντάζομαι να έχουμε να μιλήσουμε για πολλά το Μάρτιο και να έχουμε αισιόδοξα φύγει από αυτή τη δίνη που ζούμε. Ναι, και πιστεύω ότι του χρόνου, άμα μας. Δεν τάξει, άμα ξαναφωνάξει, άμα μας αφήσει μέχρι του χρόνου. Όχι, αλλά. Να δώσουμε ραντεβού του χρόνου τέτοια εποχή θα γίνει το παρελθόν. Του χρόνου τέτοια εποχή. Για να πούμε πότε πρέπει να. Ναι, αλλά πρέπει πάλι να το οργανώσει από τον Μάρτιο-Απρίλιο. Έχουμε καταφέρει και έχουμε οργανώσει σε πολύ σύντομότερο διάστημα του ΝΟΑ. Δεν το λέω λάθος. Από τότε ξεκινάμε. Εμείς ξεκινάμε τελευταίο. Να πω με χαρά πάντα. Έχουμε μια τεχνογνωσία. Τελευταίο μήνα και πολύ λίγο. Εγώ θυμάμαι ότι λειτουργούμε σε ευρωπαϊκά επίπεδα σε αυτό το τομέα. Όπως και εκείνοι μας στέλνουν πρόσκληση. Ναι, εντάξει, δεν λέμε δεν στέλνουν προσκλήσεις στους ξένους. Ναι, εντάξει. Προσκλήσεις στο εξωτερικό, αυτές πράγματα πρέπει να γίνουν πολύ νωρίτερα. Ναι. Να πούμε δύο λόγια ότι δεν έχουμε πάντα την πολυτέλεια του γηπέδου που δεν μπορούμε να το εξασφαλίσουμε όσο νωρίς θα θέλαμε. Ναι. Για να κάνουμε το βέλτιστο δυνατό. Ναι, και για τον χρόνο να πω ότι δεν θα έχουμε το αρτάκι, οπότε πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Για να τα βάλω τα πράγματα σε μια σωστή βάση,
πρέπει. Ευχή έκανα εγώ, μακάρι να. Η ευχή η δική μας είναι να μπορούμε να οργανώσουμε αυτά που σκεπτόμαστε χωρίς τον κορονοϊό. Με κορονοϊό στη μέση δεν μπορεί να οργανωθεί τίποτα. Όχι. Γιατί ανατρέπονται ανά πάσα στιγμή. Ναι. Και έχει εμπόδια συνέχεια προς τα. Και έχει εμπόδια συνέχεια και θα είναι αποστολές που θα έχουν κλείσει εισιτήρια και δεν μιλάω μόνο για τους ανθρώπους που έρχονται από το εσωτερικό. Ναι. Από τη Θεσσαλονίκη να έρθει κανείς, το ανατρέπει το πρόγραμμα, ας πούμε. Δεν είναι ούτε για να πετάει εισιτήρια ούτε για να κάνει προγραμματισμούς κακούς. Να πω μόνο ότι αναπτύξαμε μια αρκετά καλή τεχνογνωσία από τις προηγούμενες πολύ επιτυχημένες οργανώσεις. Που είναι πόσες? Ήταν έξι. Έξι ήτανε. Έξι. Και εάν πραγματικά. Έξι, εγώ πήγα στο 7 γιατί μου λείψε. Αν πραγματικά μας δοθεί η ευκαιρία να το κάνουμε, ένας φοβερός ζωοδότης για την αισιοδοξία τη δική μας, για την εξωστρέφεια του τμήματος, τους αθλητές, τους γονείς, τους συλλόγους από την Ελλάδα που μας τιμούν, την εικόνα του συλλόγου. Και για τον ίδιο του συλλόγου. Στην εικόνα του συλλόγου, στη φήμη του και στην απόδειξη ότι μπορούμε να προσφέρουμε πολύ υψηλό επίπεδο διοργάνωσης που το έχει στο στόμα της όλη η Ελλάδα με τα καλύτερα λόγια. Κοίτα, το να φτάνει σε 780, δεν ξέρω τι είχαμε φτάσει. Έχω πάνω από 800 συμμετοχές έχουν δηλωθεί. Έχουν δηλωθεί, φτάναμε 900 να δηλωθούν. Δεν προλαβαίνετε ολόκληρο Σαββατοκύριακο. Ναι, άσχετα αν το τελικό πάντα νούμερο λόγο. Έχει μια απόκληση, ναι. Έχει μια απόκληση και συγκεκριμένα την περίοδο που μιλάμε και αυτό δεν θα ήταν τόσο γιατί έβρεξε σε κάτι περιοχές. Πλημμύρισαν δρόμοι και δεν μπόρεσαν να έρθουν. Δηλαδή θα μιλάμε ότι θα είχαμε φτάσει στο 900 ναι. Πολύ κοντά και είναι κάτι ναι. Τρελά νούμερα, ναι. Έτσι, δεν υπάρχουν ναι. Γιατί τα τουρνά παίζουν 2, 3, 4, δεν παίζουν παραπάνω. Και να πω και κάτι άλλο που θυμήθηκα τώρα για να κλείσουμε έτσι αισιόδοξη και ωραία, ότι τις παρελάσεις του Πανιωνίου όλοι ξέρουμε ποια σημεία είναι πρώτη και ποιο τμήμα είναι. Έτσι. Δεν είναι τυχαία κάποια πράγματα. Και ναι. Εγώ πιστεύω ότι άλλη έχει να κάνει και με τη δικιά σας αγάπη. Και... έχει να κάνει με αυτό. Έτσι. Θα ήθελα να πω ότι. Και με τις στολές που εντυπωσιάζεται και ο κόσμος που βλέπει. Έχει λείψει, έχει λείψει δύο χρόνια αυτό. Έχει λείψει αυτό. Τέσσερις παρελάσεις. Είναι μόνο που βλέπω τις ενδυμασίες. Λέω, είδατε εκεί, είδατε. Αθλητισμός. Πέντε παρελάσεις, Χρήστο, έχουμε χάσει. Έχουμε χάσει πέντε παρελάσεις. Μάρτιο-Οκτώβριο και Οκτώβριο τώρα. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα, τα μικρά παιδιά με τις στολές τους πειθαρχημένα. Αλλά θα έλεγα και όλος ο σύλλογος. Όλος ο σύλλογος, αλλά με μπροστά τη σημαία εκεί. Είναι μια αθλητική ανθοδέσμη που ναι. Τιμά τον Δήμο και τιμά τον αθλητισμό. Λοιπόν. Αυτά θα πούμε. Ας ελπίσουμε να είμαστε καλά, να υπάρχει υγεία και θα τα βρούμε. Υπάρχει υπομονή και η θέληση να τα ξεπεράσουμε όλα και να βαδίσουμε μπροστά. Θέλω την επόμενη φορά να ευχηθώ ότι να έχουμε ξεπεράσει όλα τα προβλήματα και να μιλάμε για άλλα επίπεδα πια. Γεια και χαρά σε όλους. Να τα πούμε την επόμενη εβδομάδα πάλι με μια εκπομπή της Πανιωνίας Πορείας, μάλλον με το τμήμα υποδομών του μπάσκετ. Γεια και χαρά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Καλά, καλά κάναμε και ευχαριστούμε πολύ.